Να έρθει κοντά μα τώρα ο Χρήστο Τσιγουρή για να δούμε τι γίνεται πίσω από όλη αυτή την κόντρα. Καθώ Χρήστο, ακούγοντα κανεί τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα, είναι σαν να καταλαβαίνει ότι τον διαγράφει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι γίνεται διαγραφή μεν Μπογδάνου, αλλά με βαριά καρδιά. Σαν να υπάρχουν δηλαδή και άλλοι που έχουν ίδιε απόψει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Στο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι βουλευτέ με τι απόψει Μπογδάνου στη Νέα Δημοκρατία είναι και άλλοι και είναι αρκετοί. Και όχι μόνο είναι αρκετοί, αλλά έχουν και τόση δύναμη ώστε να αποδηγετούν κάποιε από τι επιλογέ που έχουν να κάνουν με τα εθνικά θέματα. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για αυτόν τον φόβο, αν θέλετε, του Πρωθυπουργού να φέρει προσκύρωση κύρωση στη Βουλή τα μνημόνια που σχετίζονται με τη Συμφωνία των Περσπών. Εκτιμού λοιπόν στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι υπάρχει αυτό ο φόβο που είναι η εσωτερική ακραία δεξιά φωνή στο εσωτερικό τη Νέα Δημοκρατία, από αυτή την ομάδα των βουλευτών, Πιστεύουν όμω, ωστόσο, ότι υπάρχει και ένα ακόμα φόβο, και αυτό έχει να κάνει με τον πολιτικό χώρο δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, που αναπτύσσεται μια δυναμική σε αυτό το χώρο, υπάρχει το κίνημα των αντιεμβολιαστών και υπάρχει και η απλή αναλογική. Θεωρούν λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργό επιλέγει να κρατήσει, θέλει να κρατήσει το νήμα με αυτό το χώρο, και γι' αυτό άργησε, αν θέλει, να διαγράψει τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, παρότι ο βουλευτή έχει δώσει αφορμέ ήταν μόλι πριν από 15 μέρε. Όταν έβγαλε στα μανταλάκια τα ονόματα και τα επώνυμα μικρών παιδιών μαθητών σε δημόσιο σχολείο, μόνο και μόνο ξενοφοβικά να αποδείξει ότι δεν είναι ελληνική καταγωγή. Θεωρούν λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η δυναμική και ο φόβο στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία και κάπω έτσι ερμηνεύουν την καθυστερημένη αντίδραση τη κυβέρνηση να διαγράψει τελικά τον Κωνσταντίνο Μπογδάν. Τον διέγραψε πάντω. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο. Απόφαση. Να σε ευχαριστήσουμε.